Ήθελα να πω ότι για μας είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή στιγμή, καθώς όπως κάθε χρόνο βραβεύουμε τα παιδιά τα οποία πέρασαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι αρκετά τα παιδιά. Είμαστε και εμείς χαρούμενοι μαζί με τους γονείς που επέτυχαν να μπορέσουν τον στόχο τον οποίο είχαν βάλει για τη φετινή χρονιά να περάσουν κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το κατάφεραν. Είναι πολύ σημαντικό κυρίως το γεγονός ότι έβαλαν στόχους και τους επέτυχαν για εμάς, για το σύλλογό μας. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα, αποτελεί θεσμό και είναι ιδιαίτερη στιγμή που καθώς αποχαιρετούν τα παιδιά πλέον οι οποίοι γίνονται φοιτητές. Θα ήθελα να πω ότι για την σημερινή εκδήλωση έχουν βοηθήσει διάφοροι φορείς οι οποίοι έχουν υποστηρίξει με δωροεπιταγές. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά τα οποία δεν κατάφεραν να περάσουν στη σχολή την οποία επιθυμούν, για μας και για το όπως βλέπουμε τα πράγματα στην πραγματικότητα, καμία σχολή πλέον δεν αποτελεί διαβατήριο για εργασία. Η πορεία εξαρτάται τη ζωή του καθενός από πολλά άλλα πράγματα και βεβαίως δεν κρίνεται μόνο από τις φετινές πανελλήνιες. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω για ως γενικότερη παρατήρηση είναι ότι θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα σε αυτά τα παιδιά, σε αυτό το εθνικό κεφάλαιο. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθηθούν και να μείνουν στην Ελλάδα. Έχουμε μέχρι τώρα δώσει δωροεπιταγές σε περίπου 250 παιδιά από τη χρονιά που ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το θεσμό και δυστυχώς πάνω από το 50% των παιδιών αυτών από τη στιγμή που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους έχουν φύγει για το εξωτερικό. Αυτή, θα έλεγα, η διαδικασία πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δημιουργηθούν έτσι οι προϋποθέσεις στη χώρα μας ώστε τα παιδιά αυτά να παραμείνουν στη χώρα. Ένα άλλο σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω, διότι βλέπω διάφορους φορείς να έχουν λόγο για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και το τι εξέλιξη έχει το Σύνταγμα Παιδικού. Επειδή και εμείς δικαιούμαστε να έχουμε λόγο και θέση πάνω σε αυτό το θέμα, καθώς εκπροσωπούμε 2.500 οικογένειες, για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμείνει με την ιδιότητα που έχει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να έχει καλύτερη χρήση από το να παραμείνει στρατιωτικός χώρος. Το να λέει ο καθένας την άποψή του και να μεταφέρεται μια εικόνα ότι μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, θα έλεγα ότι και επειδή έχω και μια περισσότερη γνώση, είναι άστοχο και είναι άτοπο. Καθώς αυτή τη στιγμή τα στρατόπεδα που έχουν κλείσει, το 50% αποτελούν φαντάσματα. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει δημιουργηθεί γιατί είναι λίγο δύσκολη η αξιοποίησή τους. Άρα λοιπόν συντασσόμαστε με τη θέση του Δήμου Καλαμάτας που υποστηρίζει ότι πρέπει να παραμείνει το στρατόπεδο με την ιδιότητά του αυτή. Για κοινωνικούς, ιστορικούς λόγους και βέβαια για λόγους της οικογενειακής συνοχής και βέβαια για να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή το εθνικό κεφάλαιο, θα έλεγα, για τη Μεσσηνία, το ένα το Σύνταγμα να παραμείνει με υψωμένη τη σημαία στην Καλαμάτα. Ευχαριστώ πολύ.